Κρυός. Αυτό που βλέπεις, αυτό και παίρνεις. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην φαίνεται σαν αντικριό. Ο μόνος ρόλος που μπορεί να παίξει είναι αυτός του αρχηγού, του ανεξάρτητου αρχηγού, σε διάφορες παραλλαγές. Τίποτα άλλο. Διαθέτει καρδιά, τσαγανό και φόρα. Ζυγή. Η ρομαντική του ζωδιακού. Αυτοί που ονειρεύονται μια ζωή σαν παραμύθι. Ο πρίγκιπας που θα δώσει το φιλί στην ωραία κοιμωμένη. Και η πριγκίπισσα που θα κάνει τον βάτραχο βασιλιά. Σεξι Αφροδίτη, στοιχείο αέρας, σύμβολο η ζυγαριά, φράση κλειδί, διάλεξε και ακολουθώ. Χαρακτηριστικά, χάρη, διπλωματικότητα, ισορροπία, αναποφασιστικότητα, το όνειρο του μεγάλου έρωτα και βελούδινο γάντι σε σιδερένια βροθιά. Όμως ζώντας από πιο κοντά, ένα ζυγό θα δεις ένα παράδοξο. Από τη μια πλευρά έχεις ένα διπλωμάτη, έναν ειρηνοποιό, κάποιον που απεχθάνεται τις αντιπαραθέσεις. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο συνήγορος του διαβόλου. Αυτός που πυροδοτεί τις αντιπαραθέσεις και μετά κάνει ένα βήμα πίσω για να δει τη φωτιά που άναψε. Ναι. Τι δεν καταλαβαίνετε, είμαι διακοπές. Και διακοπές σημαίνει ότι δεν κάνω τίποτα από όλα όσα έκανα στην Αθήνα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε με τα λουλούδια του event. Ούτε με τις αφίσες. Μιλήστε με τον διακοσμητή, με τη Στέλλα. Πάντως εμένα μην με ξαναενοχλήσετε, για ένα μήνα κανείς. Έλα, είσαι στο νησί. Πόσες? Πολύστριες, ε. Έχει καμιά καλή? Αγόρι μου, μέχρι να βγεις στο κατάστρωμα θα έχω φτάσει. Έλα, τα λέμε. Κρυός. Κυβερνήτης, ο πολεμοχαρής Άρης. Στοιχείο, φωτιά. Ποιότητα, παρορμητικό. Σύμβολο, το κρυάρι. Φράση κλειδί, εγώ, εγώ, εγώ. Χαρακτηριστικά, αυθόρμητος, θυελώδης, διεκδικητικός, άνθρωπος της δράσης, έτοιμος να πάει πρώτος εκεί που δεν έχει τολμήσει κανείς και από το 0 στα 100 σε μερικά δευτερόλεπτα στο αντίθετο ρεύμα. Θα σας συναρπάς. Και πριν βουτήξετε στην πισίνα, βεβαιωθείτε πως έχουμε σε νερό. Με τέτοια ακαδημιά που έχω εγώ, μπορώ να βουτήξω στη θάλασσα και να διάσει. Πιστεύεις αυτά? Εγώ πολύ. Σοφία. Δεν πιστεύω σε τίποτα, δεν ελπίζω σε τίποτα, είμαι ελεύθερη. Δήμητρα. Καλό. Μόνο που εδώ που ήρθες, αποκλείται να μείνεις ελεύθερη για πολύ. Μπα. Το μέρος φημίζεται για τους πιο ωραίους και αποφασισμένους γκόμενους. Όποιος έρχεται εδώ, την πέφτει ανελέητα. Έχω το μαλακομαγνήτη. Σου λέει κάτι αυτό? Απογοητευμένη. Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη. Ήρθα εδώ για να χαλαρώσω και να κοιμηθώ. Να ισορροπήσω λίγο την τρέλα της δουλειάς. Αν τα καταφέρω αυτά τα δύο, θα είμαι ευτυχισμένη. Workaholic σε διακοπές, λοιπόν. Εδώ θα γίνω ύπνοholic. Θεέ μου. Τι είναι, καρχαρίας? Αχ, και να πέφτα στα δόντια του. Τι μωρό είναι αυτό. Δες και πες μου. Δεν έχεις ξαναδεί πιο καυτό αρσενικό? Όχι, εδώ μπροστά στο τζέτι και... Έρχεται κάθε καλοκαίρι και μένει ένα μήνα. Έχει το σπίτι εκεί στα βράχια και το έχει κάνει. Κάθε βράδυ πάει και μάλλον. Εκτός από μένα. Ο
έχω ακούσει πως τα σπάει. Κάνει άγριο σεξ και μετά τις παρατάει. Στο νησί πρέπει να ήταν, εκεί απέναντι. Έχει μια χρυσή ακτή με τα πράσινα νερά. Εκεί κάνει σεξ με όλες. Εκτός από μένα, ρε γαμώτο. Δεν θα έπεφτα ποτέ για ένα τέτοιο γκόμενο. Μην το λες, μην το λες. Το λέω και το υπογράφω. I've got the looks that drives the girls wild. I've got the moves that really move them. I said, chill up and down their spine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I make them hot. I make him shiver, their knees get weak. Whenever I'm around, they see me walk, they hear me talk. I make them feel like they're on cloud nine. Just a sexy boy. Προσπάθησε να φανταστεί την έξαψη που νιώθουν οι αστροναύτες όταν ακούνε τις μηχανές να παίρνουν μπρος και τη φωτιά που αφήνουν πίσω τους. Δεν μπορεί να μην σκέφτονται. Wow! Τελικά συμβαίνει, είναι αλήθεια. Θα πάμε στα αστέρια. Είναι η ανατριχίλα του καινούριου που ενθουσιάζει ένα κρυό και η Δήμητρα είναι το διαστημόπλιο του Νίκου. Και η Δήμητρα, σαν ζυγός, έχει γεννηθεί για να εξημερώνει άγρια ζώα και να μαθαίνει τους κρυούς πώς να μασάνε με κλειστό το στόμα. Ναι. Ναι, γι' αυτό καλύτερα να φεύγω σιγά σιγά. Μπορώ να έρθω μαζί σου? Γιατί? Έχασα τα κλειδιά μου και δεν έχω που να μην απόψε. Αστή. Επίμονος, ε. Ναι, είμαι. Αλλά πριν αστειευόμουν. Άμα θέλω, το πιστεύω. Μύρισα χιούμορ στην ανάσα σου. Είσαι ειδικός στις ανάσες. Ναι. Και η δική σου μου πάει πολύ. Τι κάνεις? Σε φιλάω. Έτσι. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Δεν σε ξέρω καν. Τι άλλο θες να πούμε? Πώς σε λένε? Νίκος. Δήμητρα. Κάτι άλλο? Όχι, νομίζω ότι το καλύψαμε το θέμα. Seasonal greetings from nowhere. I'm working and playing away. Remember the moment.
ξέρω. Πάρε μια ανάσα, ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Λέω να φύγω αύριο. Να πάω στο χωριουδάκι πίσω από το κόλπο. Αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο. Αν ξυπνήσω αργά, μπορεί και να μην πάω. Εσύ, τι θα κάνεις αύριο? Δεν μιλήσαμε καθόλου τελικά. Δεν θα μου πεις τίποτα για σένα? Μείνε. Έχω ακούσει πως θα σπάει. Κάνει άγριο σεξ και μετά τις παρατάει. Σου είπα ότι έχει καθαρίστρια το πρωί. Ότι θα πάει για ψαροντούφικο με τους φίλους του. Δεν κατάλαβες. Εγώ έφυγα. Πας καλά, γιατί? Τι, δεν σ' άρεσε? Πες το μου αυτό. Εντάξει. Καλός ήταν. Βέβαια είναι καλός, αφού κάνει προπόνηση το σκύτρο άτομο. Κάτσε ρε, εσύ. Απλά καλό. Γιατί οι άλλες λένε ότι... Εγώ δεν είμαι οι άλλες. Να σου πω, φέρε μου μια φωτοσαλάτα καλύτερα, με μια μπάλα παγωτού. Όχι να μην έχει λιώσει όταν το φέρεις. Ναι, να πάρω και το δίσκο. Καθόλου κομψή έκφραση για ένα ζυγό. Το ζήτημα τελικά πάντα μεταξύ κρυού και ζυγού είναι ποιος έχει το πάνω χέρι. Ποιος είναι από πάνω ή τελικά ποιος θα διαλέξει τη θέση του από κάτω. Καλημέρα, κοριτσάκι. Η Ελίνα, η Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Η Ελίνα είναι φίλη από την Αθήνα. Την πηγαίνω στα ΚΤΕΛ. Καλό δρόμο. Περιμένεις μισό λεπτό στο αμάξι. Θα πας στην παραλία? Μάλλον, αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο. Πλάκα έχεις. Ωραίο αυτό που φοράς. Καλά, μπορεί να πάω. Ίσως λίγο πιο αργά, να πέσει λίγο ήλιος. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που έγραψε στον καθρέφτη που κόλλουσε. Κάπου θα κολλούσε. Ξέρεις, δεν το έχω σβήσει. Γιατί θα το σβήσεις εσύ με τα ίδια στα χεράκια. Κατάλαβα. Τι σε πείραξε?
Θα τα πούμε το μεσημέρι στην παραλία. Αν έρθω. Θα έρθεις. Θα πάμε μια βόλτα με το τζετ. Δεν νομίζω. Δεν μου αρέσει το τζετ. Γενικά δεν μου αρέσουν τα πράγματα που δεν έχουν καλή ισορροπία. Τζετ είναι, δεν είναι ποδήλατο. Έλα, μην φοβάσαι. Δεν φοβάμαι. Απλώς το βρίσκω φιγουραζίδικο και επιπλέον αφήνει και πετρελαιοκυλίδες στη θάλασσα. Όχι πετρελαιοκυλίδες. Λοιπόν, θα τα πούμε το βράδυ. Όχι, μωρό μου. Τώρα θα τα πούμε. Ποιος είναι το αγοράκι. Γιατί μου πας κόντρα, σου έκανα κάτι, σου φέρθηκα άσχημα. Έχεις κάνει άνω κάτω την παραλία με τον τζετ. Εντάξει, σε είδαμε. Πάψε να ανακατεύεις στη θάλασσα. Σοβαρά τώρα. Αν έχω κάνει κάτι και δεν το έχω καταλάβει. Σαν πολύ ευαίσθητος μου είσαι. Όχι και ευαίσθητος. Εντάξει, είσαι προστάλλον. Πάντως η φήμη σου δεν μου αρέσει. Η φήμη μου. Οκ, κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Ξέχνα. Θέλω να έρθεις στο σπίτι μου. Και επειδή το θες εσύ πρέπει να γίνει. Έχεις αρχίσει και με πιάνεις. Δεν ξέρω τι έχεις ακούσει, αλλά δεν ισχύει. Για σένα. Ναι, καλά. Σοβαρά σου μιλάω. Μου αρέσεις πάρα πολύ. Τα ίδια λένε σε όλες. Πόσο κρατάνε οι διακοπές σου? Άλλες 15 μέρες. Τέλεια. Θέλω να τις περάσεις εδώ μαζί μου. Κάθε μέρα. Δεν είμαι σίγουρη αν θέλω. Είσαι. Αυτό που έχουμε εμείς οι δύο... Δεν το βρίσκεις εύκολα. Ωραία τα λες, αλλά εγώ δεν παίρνω αποφάσεις έτσι εύκολα. Πρέπει να το σκεφτώ πρώτα. Α, πολύ σκέψη βλάπτει. Ζήσε λίγο. Κάνε αυτό που νιώθεις. Ρίξε ένα ζυγό είναι σκανδαλωδώς εύκολο. Ναι, όλα τα ρομαντικά κλισέ ισχύουν. Λουλούδια, ακριβά εστιατόρια, weekend σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Πώς να είναι άραγε ο Μίστερ Ράιτ? Ο μόνος τρόπος για να τραβήξεις την προσοχή ενός κρυού είναι να τον εκπλήξεις. Ό,τι έχει δράσει, κάνει. Μην του κάνεις όμως τα πράγματα πολύ εύκολα. Πες του ότι είσαι σε μια φάση που θέλεις να πηγαίνεις πιο αργά στη ζωή σου. Γίνε ακριβό έπαθλο, όχι γρήγορο στοίχημα. Βλέπω πως οι πλανήτες ευνοούν ένα τεράστιο γεγονός, μια αυθόρμητη τρέλα. Ο ουρανός, ο πλανήτης των εκπλήξεων, τους χτυπάει και τους δύο. Και... Λοιπόν, λέγε, ναι ή όχι? Δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτώ λίγο πρώτα, να το συζητήσω με τους δικούς μου, με τη φίλη μου. Ναι ή όχι? Πάντα τόσο παραρμητικός είσαι. Γιατί σε χαλάει? Όχι, okay, αλλά να μην το συζητήσουμε λίγο πρώτα? Όχι. Δεν θέλω να συζητήσουμε τίποτα. Σε θέλω, σε γουστάρω και είσαι η γυναίκα της ζωής μου. Τέλος. Μ' αγαπάς δηλαδή? Πες το! Τα λόγια είναι για αυτούς που δεν ξέρουν να κάνουν πράξεις. Λοιπόν, λέγε τώρα πριν το μετανιώσω. Να το, το είπες. Μπορεί να το μετανιώσει. Και άμα το μετανιώσω, εγώ τι θα κάνω τότε? Βασικά δεν μετανιώνω καθόλου για τις επιλογές μου. Είμαι μαζί σου και θα είμαι μαζί σου για πάντα. Έλα, λέγε τώρα. Θα έρθεις μαζί μου, ναι ή όχι? Να μην το σκεφτούμε δηλαδή λίγο ακόμη. Κοίτα με στα μάτια. Μας και αυτή η κουμπάρα μας. Είναι ο Τάκης ο μπάρμαν και η Ρένα που δούλευε σερβιτόρα στο Beach Bar. Είχαμε 70 καλεσμένους, ήταν όλοι εκεί. Εκτός από εμάς. Στόπα βρε μαμά. Για ποιον άλλο λόγο θα μας ζήταγε να τη στείλουμε με φάξη πιστοποιητικό γέννησης και διεύθυνση κατοικίας? Για τις άδειες του γάμου. Συγγνώμη που δεν σας κάλεσα, αλλά το αποφασίσαμε ξαφνικά. Καταλαβαίνω ότι είναι εκπλήξή σας, αλλά είπα και εγώ μια φορά να κάνω κάτι χωρίς να το κουράσω. Αγάπη μου, πίνεις και δεν έχεις φάει και δεν το αντέχεις το ποτό. Το προτιμάω το να τρέμω ολόκληρη. Πώς μας το έκανες αυτό, Δημητρά? Εσύ! Εσύ! Που ήσουν μια ζωή μετρημένη και δεν άφηνες τίποτα στην τύχη. Έλα μωρέ μπαμπά, χαλάρωσε λίγο. Να, πιες. Η αδερφή της είναι πολύ μωρό. Λες να της αρέσουν οι λίγο μικρότεροι? Γιατί όχι. Άμα είναι τόσο τρελή όσο η αδερφή της, γιατί όχι? Πατέρα, είπες μόλις τώρα τη γυναίκα μου τρελή. Δεν είναι. Ώσπου να αποφασίσει τι θα φάει, ο σερβιτόρος έβγαλε φλεβίτιδα. Φιλέτο παρακαλώ, όχι μουσακά, όχι πατατούλες, όχι... Αχ, Παναγία μου, 10 φορές άλλαξε γνώμη. Και τελικά τρώει από το πιάτο σου. Και είναι και αλκοολική. Εσύ δεν παντρεύτηκες γυναίκα, τη γιορτή του κρασιού παντρεύτηκες. Πες τα ψέματα, έπινε από δύο κανάτες. Άσπρο από εδώ, κόκκινο από εκεί. Το έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα? Όχι, πες μου, το έχεις ξαναδεί? Λοιπόν, σταματήστε και οι δυο τώρα. Έχει άγχος που σας γνώρισε, αυτό είναι όλο. Γι' αυτό πίνει. Αμέσως εσείς. Και πώς θα κάνει παιδί έτσι που πίνει? Παίρνει και τίποτα άλλο εκτός από αλκοόλ? Τώρα μόλις βγήκε από το πρόγραμμα με θα δούνεις. Τι? Α, δεν πάτε καλά τώρα, με δουλεύετε τελείως έτσι. Είχα φανταστεί το γάμο σου αλλιώς. Τελείως αλλιώς όμως. Αλλιώς, πώς αλλιώς? Να τον ζήσω! Όχι να τον δω σε φωτογραφίες. Τον έχω και σε βίντεο από κινητά. Ρε κορίτσι μου,
Εσύ μια κοκέτα, μια αντελικάτη κοπέλα. Πήγες και παντρεύτηκες με πολιτικό γάμο χωρίς ένα νηφικό της προκοπής. Εγώ τώρα τι θα πω στην ενορία, με τι μούτρα θα βγω. Εντάξει ρε μαμά, πώς κάνεις έτσι. Αργότερα θα κάνουμε και θρησκευτικό. Ήθελα να αποφύγω τα κλισέ. Να κάνω μια τρέλα. Τρέλα είναι να έχεις κανονίσει να πας στη Θεσσαλονίκη και να βρεθείς δρόμοι. Τρέλα είναι να πας για ορειβασία ενώ φοβάσαι τα ύψη. Όχι να παντρευτείς έναν άγνωστο. Κορίτσι μου, μήπως είσαι έγκυος. Τι λες τώρα ρε μαμά. Μα τότε γιατί το συμπιασύνει ρε πουλάκι μου. Εντάξει τώρα έγινε, παντρεύτηκα και είμαι ευτυχισμένη. Εγώ με τον πατέρα σου είχαμε 4 χρόνια σχέση πριν παντρευτούμε. Γνωρίσαμε καλά ο ένας τον άλλον. Καλά, αυτό δεν ήταν γνωριμία. Αυτό ήταν κοινοβουλευτική θητεία. Τέλος πάντων, ούτε εγώ το περίμενα να γίνει έτσι βιαστικά, αλλά έχουμε χημεία. Καλύτερα να έχετε ιστορία παρά να έχετε χημεία. Και επειδή εσύ δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτόν. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ξέρω το επίθετό του. Αρνητικό. Μια ζωή παρορνητικός. Σε πιανού έμοιαζε δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ και ο Μανούλος δεν είμαστε έτσι. Αγάπη μου. Έχει δίκιο ο πατέρας σου. Βιάστηκες πολύ, αγόρι μου. Πόσο καλά την ξέρεις αυτή την κοπέλα, ε? Καλά. Πολύ καλά. Με ξέρετε εμένα, έχω αντίληψη. Δεν πέφτω ποτέ έξω στους ανθρώπους. Έλα, γεια μας. Δήμητρα, καταλαβαίνεις ότι έχεις παντρευτεί έναν άγνωστο. Δεν φταίω εγώ. Είναι που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ για τον εαυτό του. Γενικά δηλαδή δεν του αρέσει να μιλάει πολύ. Αλλά θα τον μάθω. Αυτό σας το υπόσχομαι. Και τέλος πάντων, βαρέθηκα τους άντρες που είναι όλο λόγια. Ο Νίκος ό,τι θέλει το κάνει πράξη. Και ας μην μιλάει πολύ. Ναι, κι αν μια μέρα ανοίξει την πόρτα, φύγει και σε παρατήσει, τότε τι θα κάνεις. Σας συγχωρείτε, κάτι που αναρωτιέμαι όλο το βράδυ, ρώτησε την κόρη μου να δεν ξέρει. Τι δουλειά κάνει ο γιος σας. Περίεργο. Πώς της ξέφυγε τέτοια λεπτομέρεια. Είναι σχεδιαστής ιστοσελίδων ίντερνετ. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και η κόρη σας. Είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων σε μεγάλη διαφημιστική. Οργανώνει εκδηλώσεις, πάρτι, συναυλίες, τέτοια. Α, πάρτι. Γι' αυτό είχε μεγάλη επιτυχία η γιορτή της μπύρας φέτος, ε. Τελικά ήταν πιο εύκολα από ό,τι περίμενα. Ναι, μόνο που γίναμε ρεζίλοι. Δική σου με κοιτούσαν σαν εξωγήινοι. Φυγάρε, μωρό μου. Ας το πάρουν απόφαση. Και στην τελική εγώ νιώθω ότι σε ξέρω και δεν ακούω κανέναν. Κι εγώ νιώθω ότι σε ξέρω. Περισσότερο και από άντρες που είχα πολύ καιρό σχέση. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Αγαπάς. Ναι, σ' αγαπάω. Τι αγαπάς εμένα? Εσένα. Με λίγο περισσότερα λόγια. Έστω με 3 προτάσεις. Προτάσεις? Ναι. Τι σου αρέσει πάνω μου? Εμένα, ας πούμε, μ' αρέσει η αποφασιστικότητά σου, το ταπεραμέντο σου, η ενέργειά σου, η άφρα σου. Εμένα μ' αρέσει η μυρωδιά σου. Αγάπη, πάω για τρέξιμο. Θα έρθεις? Μωρό, μην λίγο να μιλήσουμε. Μωρό, πρέπει να βάλω βενζίνη στο τζετ. Δεν είπαμε θα πάμε για καταδύσεις. Αγάπη μου, είμαι πτώμα. Έχω έρθει διακοπές να ξεκουραστώ και εγώ κάνω όσα πράγματα δεν έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή. Ωραία, και δεν χαίρεσαι. Χαίρομαι, αλλά πότε θα σε γνωρίσω λίγο καλύτερα? Τι θέλω στις φίλες μου όταν με ρωτάνε? Ότι είμαι πολύ καλός στο σεξ. Ναι. Μιλάω σοβαρά. Θέλω να μάθω περισσότερα για σένα. Θα τα μάθεις στην πορεία. Έχουμε όσο χρόνο θέλουμε. Και τώρα ειδικά που θα μείνουμε και μαζί, στην Αθήνα, στο σπίτι μου. Στο
Στο σπίτι σου? Εννοείται στο σπίτι μου. Έφυγα. Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι ένας ζυγός περνάει την ώρα του τακτοποιώντας τα λουλούδια στα βάζα. Έχετε δει ένα κανείς να μεταμορφώνεται σε ντόπερμαν ή ένα κρυό να γίνεται Τζέγκις Χάν μέσα στο σπίτι? Συγκατοίκηση μου θέλετε, ε? Ωραίο είναι. Θέλει βέβαια λίγο φτιάξιμο και λίγο γυναικείο γούστο. Λίγο όμως, ε. Να γίνει η ερωτική φωλιά μας. Α, και να βάλουμε ένα πρόγραμμα με τις αλλαγές που θα κάνουμε τώρα που θα ζήσουμε μαζί. Τι πρόγραμμα, μωρό μου, αφού είπαμε. Εμείς είμαστε παραγωγικοί. Εγώ δεν ήμουν. Έγινα μετά που σε γνώρισα. Ωραία. Άρα, σε επηρεάζω θετικά. Λοιπόν, άστο και όπως κάτσε, ε. Λοιπόν, έλα τώρα που σε θέλω στα γρήγορα, γιατί πετάω για Βερολίνο και θα μου λύσει. Σαν ζυγός, αυτή δεν θέλει τίποτα κραυγαλαίο στο σπίτι, τίποτα φανταχτερό, τίποτα που να δημιουργεί ένταση. Και ο κρυός, για τον κρυό το σπίτι είναι μια παγίδα που τον αποκλείει από τον έξω κόσμο. Πεταμένα ρούχα, το σκι στο σαλόνι, περιοδικά αυτοκινήτου στο πάτωμα, μια μηχανή μέσα στο σπίτι. Η μία θέλει αρμονία, ο άλλος θέλει αναστάτωση. Σου ανάμεσα σε 30, 150, 200 φωτογραφίες άλλων γυναικών. Τι θα πει εμένα παντρεύτηκε? Να τις πετάξεις τότε τις άλλες. Τι? Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Όχι, δεν θα πω τίποτα ακόμα. Θα περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Οι πρώην του πάντως θα φύγουν από το σπίτι μας. Τι σου λέω, παιδί μου, τόση ώρα. Μπορεί να τα πλήρωσα μια περιουσία αυτά τα εσώρουχα, αλλά είναι συλλεκτικά ένα και ένα. Μόλις με δει θα πάθει την πλάκα του. Ναι, ας τολμήσει να μου τα σκίσει. Δεν κατάλαβες. Αυτό θα μου πρέπει να το στρώσω λίγο. Είναι πολύ μπρούτος, ρε παιδί μου. Και τα προκαταρκτικά δεν τα έχει σε μεγάλη πόληψη. Αλλά θα τον φτιάξω εγώ. Θα του παρουσιάσω ένα πακέτο που δεν θα μπορεί να αρνηθεί με τίποτα. Δημητρά! Δημητρά! Με ζητήσατε, κύριε. Γιατί είναι το σπίτι ροζ? Θέλω τώρα. Όχι εδώ. Πάνω! Ιντρά. Ε, μωρό μου! Δεν είναι φοβερό αυτό το ξυπνητήρι. Κλείστο, σε παρακαλώ. Κλείστο, γιατί θα το σπάσω. Γιατί?
Είναι ό,τι πιο χαρτωμένο μπορείς να ακούσεις το πρωί. Όχι, είναι ό,τι χειρότερο έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Μου το πήρε δώρο η κολλητή μου και είναι το γούρι μου. Από τότε που μου το έδωσε μου πάνε όλα καλά στη δουλειά. Θύμισε μου να μην τη γνωρίσω ποτέ αυτή την κολλητή σου. Τώρα γιατί φωνάζεις, πρώτη φορά μου φωνάζεις. Πώς να μην φωνάξω ρε Δήμητρα. Έχεις το ξυπνητήρι εκεί πέρα, ξυπνάω, παραλίγο πάθω έμφραγμα. Σου αρέσει? Αγάπη μου, πώς τα πλήρωσες όλα αυτά? Α, δεν χρειάστηκε. Έχω τόσες γνωριμίες από τα event που τα πήρα όλα τσάμπα. Και μόνη σου το φτιάξεις όλο αυτό? Όχι βέβαια, έχω ολοκληρώσει συνεργείο. Μπορεί να μετατρέψει μια αποθήκη σε μέγαρο. Είναι όμως λίγο κοριτσίστικο, δεν είναι? Είπα να βάλω λίγο το γούστο μου τώρα που θα μείνουμε μαζί. Μωρό μου, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, είναι τραγικό το σωρός. Και τι δουλειά έχουν οι κουρτίνες πάνω στα έπιπλα. Και αυτά τα μαξιλάρια, γιατί τόσα πολλά? Αγάπη μου, δεν είναι κουρτίνες. Είναι ριχτάρια. Και γιατί δεν σου αρέσουν τα μαξιλάρια? Α, πολύ, πολύ, πολύ. Και δεν μου λες τα πράγματα μου που είναι. Θέλω να πω τα σκι, τα ορειβατικά, τα περιοδικά μου. Στην αποθήκη. Και μερικά στον καράζ. Μωρό μου! Τώρα που σε βρήκα, δεν σε χάνω. Το καράζ! Δεν νομίζω ότι έπρεπε να με ρωτήσεις πρώτα. Σε κρατήσω γιατί δεν θα κάνω. Δημητρά, σου μιλάω! Όλα θα στα δώσω, θα... Γιατί το έκλεισες? Γιατί είναι η χορύπανση, γι' αυτό το έκλεισα. Ωραία, δεν μπορούσα να το χαμηλώσω, έπρεπε να το κλείσει τελείως. Μια στιγμή. Πρώτα φτιάχνεις το σπίτι, λες και είναι το κουκλόσπιτο της Μπάρμπι. Και τώρα μου λες ότι ακούς ελληνικά. Α, επιτέλους, θέλεις να μάθεις κάτι για μένα? Ναι, λοιπόν, ακούω ελληνικά. Ελληνίδα είμαι, τι θες να ακούω? Εσύ δεν μου είπες ότι το top 5 σου είναι το Stairway to Heaven, τον Zeppelin, το Wish You Were Here, τον Floyd, το Julia, τον Pavlov's Dog. Είναι. Αλλά δεν μπορώ να τα ακούω και κάθε μέρα. Και αυτό ήταν ένα πολύ ρομαντικό τραγουδάκι που τέριαζε πολύ στην ατμόσφαιρα του γάμου μας. Δεν νομίζεις? Με δουλεύεις. Σε λίγο θα μου πεις ότι τραγουδάς και κάρα στο μπάνιο. Ότι είσαι κρυφολαϊκή. Εντάξει, είπαμε. Όχι κρυφολαϊκή, αλλά δεν με χαλάει και ο χαράς. Λοιπόν, για πες, τι άλλο θέλεις να μάθεις για μένα? Πόσες φορές το χρόνο πηγαίνεις στα μπουζούκια? Μία. Δύο φορές το μήνα. Αλλά δεν φταίω εγώ. Η δουλειά μου φταίει. Όλοι μπουζούκια θέλουνε. Παραγωγή, διαφημιστές, πελάτες από το εξωτερικό, όλοι. Πού να τους πάω, στο κουτούκι του Κυρθανάση? Δεν θέλω να ακούσω άλλο. Με πονάει το κεφάλι μου. Πάω να κάνω ένα μπάνιο και να πάω στο γραφείο. Ρε μωρό μου, γιατί κάνεις έτσι τώρα? Άκου καλά τι θα γίνει. Θα φύγει από εδώ κάθε πράγμα που έχει να κάνει με ροζ και θα έρθουν οι υπολογιστές, το σερφ και η αφίσα του Μάτριξ. Τώρα! Νικό, πρέπει επειγόντως να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Φοβάμαι ότι βιαστήκαμε πάρα πολύ να παντρευτούμε και είμαι τρομοκρατημένη είμαι. Εγώ να δεις. Ωραία. Πάρε τηλέφωνο στο γραφείο και πες ότι θα αργήσεις. Πρέπει επιτέλους να γνωριστούμε. Ο ζυγός θέλει να λύνει τα πάντα με συζήτηση και άλλη συζήτηση και κόντρα συζήτηση μέχρι να κάνει τον άλλο να καταλήξει στις δικές του απόψεις νομίζοντας μάλιστα ότι τις έχει προτείνει αυτός. Ο κρυός δρά χωρίς να σκεφτεί. Όταν σκέφτεται, είναι πια αργά. Οι άλλοι αισθάνονται σαν να έχουν φάει ένα μπουγέλο με παγάκια στο πρόσωπο. Θες να μιλήσουμε για τη σχέση μας? Οκ, τι θες να πούμε? Δεν σε αναγνωρίζω. Δεν ξέρω ποιος είσαι πια. Για κοίτα με καλύτερα.
Εδώ και 30, ούτε μία, ούτε δύο. 30 ολόκληρες μέρες κοιμάσαι και ξυπνάς μαζί μου. Είμαι αυτός που παντρεύτηκες. Αυτός που παντρεύτηκα δεν αγριοφωνάζει, ούτε αντιδρά έτσι άσχημα. Θέλω να φύγει το ροζ χαλάκι από τη λεκάνη. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου, να κατουρίσω άμα το βλέπω. Εγώ όμως όταν το πατάω, χαλαρώνω. Και αν θες να ξέρεις, δεν είμαι πολύ με τα πράγματα. Και τα πράγματα δεν είναι πράγματα, έχουν ψυχή. Και τα δικά μου πράγματα δεν έχουν ψυχή, γι' αυτό και τα πέταξε στον καράζ. Ε, για πες. Εγώ προσπάθησα να κάνω το σπίτι μας μια όμορφη ερωτική φωλιά, αλλά εσύ δεν εκτιμάς τίποτα. Δεν μου αρέσει όπως έγινε το σπίτι. Δεν μου αρέσει το ροζ, δεν μου αρέσουν τα έπιπλα, δεν μου αρέσουν οι κουρτίνες, τίποτα δεν μου αρέσει. Και θέλω τα πράγματά μου να γυρίσουν στη θέση τους. Δηλαδή δεν σου αρέσει τίποτα εδώ μέσα? Μόνο εσύ. Εγώ όμως έφτιαξα το σπίτι έτσι όπως είναι. Άρα δεν σου αρέσει ο τρόπος που σκέφτομαι. Και εγώ δεν είμαι μόνο η εξωτερική μου εμφάνιση, είμαι και όσα έχω μέσα στο κεφάλι μου. Ε? Κοίταξε να αποδεχτείς αυτό που είμαι, γιατί διαφορετικά δεν σου αρέσω εγώ. Ρε μωρό μου, δεν τα αφήνουμε τώρα αυτό, γιατί έχω ανάψει έτσι με τον καυγά και σε θέλω εδώ τώρα. Τι πράγμα! Σε θέλω, λέω. Τι λες, ρε! Όχι, έτσι. Πρώτα θα κάνουμε ένα τεστ. Τεστ? Ναι, τεστ. Στην ερώτηση ποιο είναι το πράγμα που δεν έχεις κάνει ακόμη και θες οτιδήποτε να κάνεις, απάντησες να πας στο καρναβάλι του Ρίο και να χορεύεις με βραζιλιάνες χορεύτριες 10 μερόνυχτα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Για ξαναπες. Θέλω να πετάξω όλες τις φωτογραφίες με τις πρώην σου. Να πετάξω το παρελθόν μου, την ιστορία μου. Τον θες, τον ποθείς. Ναι, αλλά τσακωνόμαστε συνέχεια. Και έχουμε να κάνουμε έρωτα και τρεις μέρες. Πήγαινε σπίτι σου, φτιάξε κάτι καλό να φάτε. Βάλε μουσική, βάλε κεριά και κάντο ένα καλό και παθιασμένο σεξ. Να χωρίς. Αύριο το πρωί θα έχω φύγει από εδώ μέσα. Δεν φύγεις καλύτερα από σήμερα. Μπας και κοιμηθώ ένα βράδυ με την ησυχία μου. Θα φύγω, ρε. Θα φύγω. Αν δεν πήγε να βρεις κάτι να κάνεις, να μιλήσεις στα πόδια μου όσο τα μαζεύω. Get it out of my head before I go psycho. Insomniac on the track, falling off.